απερίγραπτη δυσοδεία πνιγεί τα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων. Σπασμένη αγωγή και λίμματα που πέφτουν μαζί με τα όμβρια ύδατα στο ρέμα του Κατσαμπά έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο για τους κατοίκους της περιοχής εδώ και 2 εβδομάδες. Έχουν δει, λέει, κάποιο βιτιοφόρο τα ρίχνει. Πώς ρε παιδιά το ρίξει βιτιοφόρο, από πού να κατέβει το βιτιοφόρο? Η εικόνα είναι αποκρουστική στην κήτη του ρέματος που διατρέχει την περιοχή από το ύψος της Ιρλανδικής Διάβασης έως το σημείο που το ρέμα καταλήγει στον υπόγειο αγωγό που στέλνει τα όμβρια στη θάλασσα. Μετά από 15 μέρες αμπαρωμένοι στα σπίτια τους, οι κάτοικοι της περιοχής ξεσπούν καθώς διαπιστώνουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο παροδικό πρόβλημα. Κουνούπια! Κουνούπια δεν το συζητούμε. Κουνούπια για κουνούπια δεν το συζητούν τίποτα. Δεν μπορεί να κάτσει. Πρέπει 5 ώρα πρέπει να μανταλώνουμε το σπίτι να φεύγουμε. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος από την Περιφέρεια Κρήτης έσπευσε σήμερα στο σημείο για να διαπιστώσει ότι πρόκειται για αστικά λίμματα και όχι όμβρια που καταλήγουν στο ρέμα αποτελώντας εστία μόλυνσης για την ευρύτερη περιοχή αλλά και το θαλάσσιο χώρο στο σημείο που καταλήγει ο αγωγός. Έχει λίμματα. Τώρα το γνωρίζουν και οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω τώρα αν. Τι μπορεί να κάνουν και αν το κάνουν άμεσα. Δεν μπορούν να βρουν τη βλάβη. Ρε παιδιά, ή κάποιος το ρίχνει. Πώς, μα πού, βλέπω ότι δεν έχει πρόσβαση να έχει βιτιοφόρο. Προφανώς από τον αγωγό των ομβρίων δεν επιτρέπεται να πέφτουν λίμματα και κάποιος έχει συνδεθεί. Κάποιος θα ρίχνει κάποια παράνομη σύνδεση. Υπάρχει, αυτό θα το διαπιστώσει η ΔΕΙΑΗ. Ελπίζουμε άμεσα. Όπως επιβεβαιώνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, εκτός από τη λήψη δειγμάτων, το κλιμάκιο της διεύθυνσης ΠΕΧΟ εντόπισε και τον αγωγό μέσα στον οποίο καταλήγουν τα λίμματα, ενημερώνοντας τη ΔΕΙΑΗ ώστε να κινήσει τις διαδικασίες εντοπισμού της πηγής των λιμάτων. Πήγε λοιπόν το συνεργείο αμέσως, έκανε τη διαδρομή σε όλο το Ριάκι και εντόπισε που είναι η εστία ρύπανσης. Είναι ένας αγωγός ομβρίων της ΔΕΙΑΗ, από όπου τρέχει μια μικρή ποσότητα και προφανώς είναι αναμειγμένα με λίμματα. Το πρώτο που κάναμε είναι να πάρουμε δείγμα το οποίο έχει φύγει ήδη για το εργαστήριο. Το δεύτερο είναι να εξεταστούν οι οικίες και οι εγκαταστάσεις που είναι ανάντι, κοντά δηλαδή και πιο πάνω από τον αγωγό. Στο συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός από καλάμια και φερτά υλικά. Παρέμβαση η οποία ξεκινά άμεσα σύμφωνα με τον κύριο Ξυλούρη. Δηλαδή και όσο περνάει και έρχεται καλοκαίρι επιβαρύνεται η κατάσταση. Από το γεφυράκι και κάτω δεν σας λέω τίποτα, εγκατελειμμένη περιοχή τελείως. Μια φωτιά, δέστε, μια φωτιά να πάρει τα καουμού ήλτσα της Μποντικούς. Εδώ δεν έγινε καθαρισμός. Τίποτα, πότε χρόνια έχει να γίνει. Χρόνια.